Είναι ο Σταυρός του Χριστού σκάνδαλο. Σκάνδαλο σε κάθε εποχή. Γιατί πώς είναι δυνατόν ένας Θεός να πεθαίνει? Πώς είναι δυνατόν να επιλέξει να σώσει τον άνθρωπο μέσα από αυτό το δρόμο, μέσα από αυτό το δύσκολο δρόμο? Πώς εκείνος ο οποίος είναι παντοδύναμος δέχεται να ανέβει στο Σταυρό? Φυσικά η έννοια της παντοδυναμίας του Θεού είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που κατανοούμε εμείς οι πολλοί. Ο άνθρωπος αναζητά τη δύναμη και αυτό απαραίτητα δεν είναι κακό. Η δύναμη, το να έχει κάποιος δύναμη μπορεί να τον βοηθήσει στη δημιουργία, στην έκφραση, σε κάτι σπουδαίο και σημαντικό. Αλλά όμως η δύναμη στον κόσμο αυτό, όταν απολυτοποιείται, γίνεται κάτι άλλο. Μέσα αυτό το πλαίσιο, όταν η Εκκλησία μας λέει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, στην ουσία μας λέει ότι ο Θεός είναι πέρα από όλα αυτά, πάνω από όλα αυτά. Είναι κάτι άλλο από αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας ό,τι αφορά τη δύναμη. Ανεβαίνει λοιπόν ένας δυνατός Θεός στο Σταυρό, είναι αληθινά Θεός αυτός που ανεβαίνει. Και τούτο φαίνεται από μία μικρή λεπτομέρεια, ίσως και περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά εμείς θα αναφερθούμε σε μία, που σχετίζεται με τη σύλληψη του Χριστού, έτσι όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας μαρτυρά. Έρχονται ο Ιούδας με τους στρατιώτες και τους υπολείπους να συναντήσουν τον Χριστό, να συλλάβουν τον Χριστό. Και αυτή η τραγική συνάντηση με το πρόσωπο του Χριστού έχει ένα πρόοπτο. Ρωτά ο Χριστός, ποιον ζητάτε? Και εκείνοι λένε Ιησού των Ναζωραίων. Με την απόκριση αυτή λέει το Ευαγγελιστής Ιωάννης την εξής λεπτομέρεια. Αυτοί που ζητούν, αυτοί που έρχονται να συλλάβουν, αυτοί που είναι δυνατοί, αυτοί που έχουν τα όπλα, πέφτουν κάτω. Σηκώνονται ξανά, επανέρχονται στο ερώτημα, δεν ξέρω με τι ψυχολογία πλέον, πόσο φόβο ή πόσο δέος, και ξαναρωτούν και ξανααναζητούν και τελικά συλλαμβάνουν. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λεπτομέρεια. Είναι σαν να λέμε ότι έρχεται ο Χριστός να δηλώσει το ποιος αληθινά είναι. Είναι εκείνος ο οποίος εκούσια ανέρχεται στο Σταυρό. Δεν είναι, είναι δυνατός μέσα στην αδυναμία του. Η αδυναμία είναι επιλογή ελευθερίας. Η αδυναμία του Χριστού, ο Σταυρός του Χριστού, είναι η ευκαιρία που δίνει σε κάθε άνθρωπο να ανοιχτεί σε μια σχέση μαζί του, σε μια σχέση αγαπητική, σε μια σχέση θα λέγαμε ερωτική. Και ακριβώς αυτό το στοιχείο της παράδοσης, πόσο έντονα υπάρχει στον έρωτα, το στοιχείο αυτό, παραδίδεσαι σε αυτόν που αγαπάς. Έτσι και ο Χριστός παραδίδεται στους σταυρωτές του, παραδίδεται σε όλους εμάς, γιατί μας αγαπά όλους. Και αυτή η σχέση που έρχεται να οικοδομηθεί είναι μια σχέση που ο δυνατός Θεός επιλέγει τον τρόπο της αδυναμίας του ανθρώπου, τον τρόπο του ίδιου του θανάτου. Στην ουσία έρχεται να συναντήσει τον άνθρωπο στο χώρο του θανάτου για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από το θάνατο. Για να τον φέρει σε έναν άλλο τρόπο ύπαρξης, στον τρόπο της ελευθερίας, στον τρόπο της αλήθειας, στον τρόπο της ζωής. Αυτό είναι η πορεία του Σταυρού. Και όσο κι αν μας δυσκολεύει να την κατανοήσουμε, είναι ο δρόμος που επέλεξε ο Χριστός. Γι' αυτό νομίζουμε ότι έχει πολύ σημασία να ακολουθήσουμε τον Χριστό στο Σταυρό, να ανέβουμε στο Σταυρό και εμείς, στον τρόπο που μετέχουμε ζωντανά αυτή τη σχέση μαζί Του και να ζήσουμε την ελευθερία που προσφέρει.